Χαιρετίζω σήμερα την έναρξη του Ολύμπια Φόρου, ενός νέου θεσμού με μικρό παρελθόν, αλλά ελπίζω και πιστεύω με μέλλον και προοπτική. Γι' αυτό το λόγο θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές που για μία ακόμα χρονιά, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, επιχείρησαν ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο έργο έτσι όπως το επιβάλλουν οι νέες δυσκολίες στις οποίες ζούμε, ο κορονοϊός και εσχάτως στην περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στο Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, έχουμε και τις νέες συνθήκες του επερχόμενου κυκλώνα. Θέλω όμως κάτω και από αυτόν τον ιδιότυπο τρόπο, με τον οποίο δεκάδες κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, αλλά και περιφερειάρχες από όλη την Ελλάδα και επιστήμονες από διάφορα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν ειδικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη, θα μετέχουν σε αυτό εδώ το συνέδριο. Με έναν ιδιότυπο τρόπο βρίσκονται στην Ολυμπία. Και γι' αυτό ως δήμαρχος αυτού του τόπου, αυτού του ιερού τόπου, τους καλωσορίζω. Ελπίζοντας πως του χρόνου, κάτω από καλύτερες βεβαίως συνθήκες για μας, για όλο τον κόσμο, θα έχουμε την ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε έτσι όπως τους αρμόζει, έτσι όπως αναλογεί σε εμάς και στην παράδοση φιλοξενίας μας. Το θέμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για μένα, γιατί θέλω να πω στους συνομιλητές και σε όσους μας ακούνε ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο ήμουν αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, υπηρετώντας το θεσμό της περιφέρειας για 8-9 συναπτά έτη. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα που έχει σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, σε έναν θεσμό ο οποίος κατάφερε μόλις μέσα σε 2 θητείες να εμπεδοθεί στη συνείδηση των πολιτών και ταυτόχρονα να αποτελέσει έναν βασικό, θα μου επιτρέψετε τον όρο, παίκτη αυτού που λέμε περιφερειακή εθνική ανάπτυξη. Έναν θεσμό ο οποίος διαχειρίζεται σημαντικά κονδύλια από τα περιφερειακά, στα περιφερειακά προγράμματα, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όχι μόνο, και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε κατά το εθνικό, είτε κατά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του. Θέλω να πω ότι διαβάζοντας λίγο την ανάλυση στην πρώτη σελίδα του σχετικού προσπέκτους, ας πούμε, του εισηγητικού, του διαφημιστικού του φόρουμ, διαπιστώνω και μου δημιουργείται και εμένα η δυνατότητα να μιλήσω για αυτό που λέμε βέλτιστες πρακτικές. Βέλτιστες πρακτικές γύρω από τα θέματα των περιφερειακών προγραμμάτων. Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, τις οποίες, όσο είπα, και εγώ με τη σειρά μου και ως δήμαρχος και ως πρώην αντιπεριφερειάρχης διαθέτω. Και ταυτόχρονα να μιλήσω για ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα ανάπτυξης για την Ολυμπία. Ένα παράδειγμα το οποίο εδώ και λίγες μέρες μαζί με την περιφέρεια, μαζί με το σωματείο Διάζωμα, το έχουμε βάλει σε έναν δρόμο, σε μία προοπτική. Υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στη χώρα, τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει αξιοποιήσει με επιτυχία ή με σχετική επιτυχία ή και με αποτυχία πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικότερο εξ αυτών είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα αναπτυξιακό θα έλεγα εργαλείο, το οποίο μπήκε στη ζωή των περιφερειών και της χώρας γενικότερα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 14-20. Και πρόκειται για την άποψή μου για το πιο ολοκληρωμένο, το λέει και η λέξη η ίδια, η ονομασία του. Το πιο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό, κατά την άποψή μου, εργαλείο που στηρίζεται και σε εθνικούς αλλά κυρίως σε κοινοτικούς πόρους. Μιλάω για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Μια εμπειρία η οποία δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο προηγούμενο διάστημα. Τόσο οι διαχειριστικές αρχές, όσο οι περιφέρειες, όσο και το ίδιο το κράτος, αλλά και οι Δήμοι ως φορείς υλοποίησης, δεν ήταν πάντα έτοιμοι ένα τέτοιο καινούριο εργαλείο να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα και προφανώς έχει αφήσει και μια εμπειρία. Την εμπειρία την οποία εμείς εδώ στην Ολυμπία, μαζί με την περιφέρεια, και θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό τον Περιφερειάρχη, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα, μπορώ να πω ως ένα βαθμό ότι το συναποφασίσαμε, και τον Σταύρο τον Μπένο, ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα αυτοδιοικητικό,
που μέσα από τις τάξεις του σωματείου το διάζωμα μετέχει σε αυτό το εγχείρημα που μπορεί να είναι το εγχείρημα του μέλλοντος για την αρχαία Ολυμπία. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση λοιπόν. Τι είναι η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση? Ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο που θέλει να πάρει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας περιοχής ή που θέλει να βελτιώσει αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να δώσει μια υπεραξία, μια προστιθέμενη αξία στο οικονομικό προϊόν στις περιοχές, στην ανάπτυξή της. Το παράδειγμα της Ολυμπίας είναι νομίζω χαρακτηριστικό. Η Ολυμπία παίρνει κάθε χρόνο περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Το 50% αυτών των επισκεπτών είναι επισκέπτες ολίγων ωρών. Δηλαδή είναι οι επισκέπτες της κρουαζιέρας που έρχονται εδώ στο Κατάκολο, στο οποίο έχουν γίνει και θα γίνουν σημαντικά έργα για την προσφελοσιμότητά της, και επισκέπτονται την Ολυμπία και τον αρχαιολογικό χώρο. Μένουν λίγες ώρες, αφήνουν μία μικρή δαπάνη κατά κεφαλήν και ξαναφεύγουν. Το άλλο 50% προέρχεται από αυτό που λέμε κλασικό tour, ο κλασικός γύρος, όπου οργανωμένα κυρίως γκρουπ μαθητών, φοιτητών αλλά και άλλων, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική, με την Αθήνα ως αφετηρία και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, επισκέπτονται τους Δελφούς, την Ολυμπία, τις Μυκήνες και την Επίδαυρο και επιστρέφουν πάλι στην Αθήνα. Αυτοί είναι επισκέπτες συνήθως μιας διανυκτέρευσης. Άρα η Ολυμπία έχει ένα τουριστικό προϊόν 1 εκατομμυρίου, από το οποίο όμως απολαμβάνει ελάχιστα πράγματα. Αυτό θέλουμε να βελτιώσουμε. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε να ενώσουμε δυνάμεις. Η περιφέρεια ως φορέας χρηματοδότησης αλλά και υλοποίησης. Ο Δήμος ως φορέας υλοποίησης, το διάζωμα με μια τεράστια εμπειρία που έχει στην ανάπτυξη των λεγόμενων πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών. Τι λείπει από την Ολυμπία για να μπορέσει να κερδίσει μια ακόμα διανυκτέρευση ή λίγες ακόμα ώρες παραμονής των επισκεπτών της κρουαζιέρας? Λείπει το κλασικό πρώτα απ' όλα, αλλά όχι το μόνο. Λείπουν οι υποδομές. Αυτό ίσως ήταν το λάθος των προηγούμενων. Όχι, που επικεντρώθηκαν μόνο σε αυτό. Υποδομές για την προσβασιμότητα. Υποδομές για τον πολιτισμό. Υποδομές για τον αθλητισμό. Ακούγεται οξύμορο, αλλά η Ολυμπία δεν μπορεί παρά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι τους φθινοπορεινούς, τους χειμερινούς ή τους αιαρινούς, να φιλοξενήσει εκδηλώσεις πολιτισμού ή εκδηλώσεις αθλητισμού και δέχεται, θέλω να το ξέρουμε αυτό, πάρα πολλές προτάσεις για τούτο. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι ένα παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού, ένα πολύ σπουδαίο κέντρο πολιτισμού, παγκόσμιου πολιτισμού, οικουμενικού πολιτισμού. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε, είπαμε, την προσβασιμότητα αλλά και τις υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιες εκδηλώσεις. Επιπλέον πρέπει να αναδείξουμε το φυσικό κάλος της περιοχής με διαδρομές περιπάτου που θα δίνουν εμπειρίες μέσα από τον Κλαδαίο ή τον Αλφιό ή το Δριοδάσος Φολόης ή τους καταράκτες της Νεμούτας. Έχουμε πλήθος στην περιοχή. Η περιοχή διακρίνεται, φημίζεται για το φυσικό της κάλος, αλλά ο επισκέπτης έχει λίγες δυνατότητες για να μπορέσει να τις απολαύσει. Επιπλέον, έχουμε μια πλούσια γαστρονομία και πλούσια προϊόντα και στην Ολυμπία και γενικότερα στην Ηλία. Και αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε. Πρέπει να δώσουμε και την εμπειρία της γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων ή της επίσκεψης στα ενοποιεία μας ή στους νερόμιλούς μας ή σε άλλα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού. Και βεβαίως, ο σύγχρονος τρόπος προβολής, προώθησης αλλά και υπηρεσιών προς τον επισκέπτη που είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που ήρθε με τον COVID αλλά ήρθε για να μείνει και πρέπει να μείνει και πρέπει να υποφεληθούμε όλοι κάνοντας αυτήν την μάστιγα για την ανθρωπότητα της πανδημίας να την κάνουμε ευκαιρία για να μετασχηματίσουμε ψηφιακά την περιοχή μας για να δίνουμε την ευκαιρία μιας σύγχρονης και έξυπνης πόλης στον επισκέπτη. Και βεβαίως θέλουμε ένα καινούριο μάρκετινγκ, ένα σύγχρονο μάρκετινγκ. Σήμερα ο επισκέπτης, ο δυνητικός επισκέπτης, ζει την εμπειρία της Ολυμπίας και του κάθε προορισμού τουριστικού από τη χώρα του, από το σπίτι του, πριν ξεκινήσει να έρθει και με βάση αυτήν την ψηφιακή εμπειρία, την εμπειρία μέσα από την προβολή που θα του δώσουμε, αυτήν την εμπειρία επιλέγει για να ζήσει, για να τη ζήσει από κοντά. Όλα αυτά είναι αυτά που ονειρευόμαστε για την επόμενη όχη της αρχαίας Ολυμπίας. Την ονομάσαμε αρχαιολογικό πάρκο.
Και γιατί θέλουμε να ενώσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που ούτως ή άλλως φέρνει όλους αυτούς τους επισκέπτες με τη ζωή στην πόλη, με τη ζωή στο περιβάλλον, με τη ζωή στους περιξικισμούς, με το φυσικό μας σκάλος, με τα τοπικά μας προϊόντα και βέβαια να τον ενώσουμε με την επιχειρηματικότητα που είναι και το ζητούμενο για την οικονομία και για τις θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να μπούμε σε μια μεγάλη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να τους καταστήσουμε κοινωνούς και συμμέτοχους σε αυτό το έργο, για να μπορέσει τελικά η τοπική επιχειρηματικότητα, οι ξενοδόχοι, οι τοπικοί επιχειρηματίες, η εστίαση, τα είδη δώρων, οτιδήποτε έχει να κάνει με την τοπική οικονομία, να μετέχουν σε αυτό, να πάρουν από αυτό. Και ο κύριος Μπένος νομίζω ότι έχει και την εμπειρία, έχει την τεχνογνωσία με το κλάστερ, με το σύμφωνο ποιότητας, να δώσει νέα πνοή και συμμετοχή στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο για το επόμενο διάστημα, για το επόμενο πρόγραμμα 21-27, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για μεγάλες περιοχές και οι βιώσιμες αστικές αναπλάσεις για τις πόλεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να γίνουν αντικείμενο, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, σε εισαγωγικά εκμετάλλευσης από την τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού. Το παράδειγμα λοιπόν της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας, που τολμώ να πω ότι είναι πρωτοπόρο, έχει ανοίξει το δρόμο σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας, μπορεί να γίνει το παράδειγμα και το υπόδειγμα για μια τοπική ανάπτυξη. Θα κλείσω με μια έκκληση σε όσους από την πλευρά της κυβέρνησης μας ακούνε. Όλα αυτά τα έργα για να γίνουν χρειάζονται ορίμανση, χρειάζονται δουλειά, χρειάζονται υπηρεσίες τελεχωμένες, χρειάζονται υπηρεσίες που να είναι πιστοποιημένες, να μπορούν να κάνουν τις μελέτες. Γιατί οι μελέτες του ΕΣΠΑ, το ξέρουμε όλοι, είναι βαριές μελέτες, είναι μελέτες χρονοβόρες. Είναι μελέτες που ακόμα και το νομικό σύστημα που διέπει τα έργα της, στη συνέχεια της καθυστερεί ακόμα περισσότερο και καθυστερεί την υλοποίηση των ίδιων των έργων. Και οι Δήμοι σαν την αρχαία Ολυμπία, μικροί περιφερειακοί, ορεινοί σχεδόν Δήμοι, δεν έχουν τα μέσα, δεν έχουν τους πόρους για να μπορέσουν να κάνουν τις μελέτες και δεν έχουν τις υπηρεσίες για να τις τρέξουν. Άρα λοιπόν η ίδρυση ενός ταμείου ορίμανσης έργων σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο είναι επιβεβλημένη. Ξέρω ότι στην κυβέρνηση έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους, ξέρω ότι συζητείτε το θέμα. Θέλω να καταθέσω και τη δική μου αγωνία. Αυτό το ταμείο πρέπει να γίνει πράξη, πρέπει να χρηματοδοτηθεί από πόρους ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε όλοι να δουλέψουμε απρόσκοπτα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών μας, προς όφελος της ίδιας χώρας. Ευχαριστώ πολύ.